Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στον ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα του δελτίου μας αναλυτικά. Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ αντιπολίτευσης και δημοτικής αρχής στο Δήμο Σερών με αφορμή την πρόσφατη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε την αύξηση της τιμής των απορριμμάτων. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα έπρεπε να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της πρότασης που είχε παρουσιαστεί, κάτι το οποίο δεν έγινε. Για το θέμα, συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, Βασίλης Παπαβασιλείου. Τη δική του απάντηση έδωσε σήμερα μέσω συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, Βασίλης Παπαβασιλείου, σχετικά με τα βέλη που δέχθηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση όσον αφορά τη διακοπή της έκτακτης συνεδρίασης που αφορούσε τη συζήτηση για την τιμή των απορριμμάτων και τη συνέλευση που θα γινόταν στο ΦΟΣΔΑ. Μάλιστα, η αντιπολίτευση επιθυμούσε και ψηφοφορία. Αποστέλλω την πρόσκληση, η οποία με σαφήνεια λέγει, κατ' επίγουσα συνεδρίες του σώματος που θα γίνει στις 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21, κόμμα, λόγω της συνεδρίασης του Δέλτα Σίγμα του ΦΟΔΣΑ, στις 13 Εβδόμου 2016 και λήψη απόφασης σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική διαχείριση των απορριμμάτων, κόμμα με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, τιμολογιακή πολιτική διαχείριση των απορριμμάτων, εισηγητές, τα μέλη της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, συντακτικά ξεκινάμε από το κόμμα και καταλήγουμε στο κόμμα. Αυτό συντακτικά λέει ότι η λήψη απόφασης για την τιμολογιακή πολιτική δεν την κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, προέκυψε και σε ένα άλλο Δήμο, στον κοντινό Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Να τα ξέρουν αυτά οι πολίτες. Δεν συμβαίνουν μόνο εδώ τα φαινόμενα δυσνόησης, παράφρασης. Διαβάζουν μία λέξη και κουνάν χαρτιά στον αέρα στις τηλεοράσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι απαντά ο κύριος Παπαβασιλείου για τη μομφή Μιλίδη περί ανεπάρκειας, καθώς όπως κατήγγειλε με παρέμβαση του Δημάρχου Πέτρου Αγγελίδη, δεν έγινε ψηφοφορία. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και εδώ τον μέμφωμε τον πρόεδρο, δημόσια τον μέμφωμε. Γιατί δεν το έχετε ξανακάνει αυτό? Δεν το έχω ξανακάνει, διότι χθες το βράδυ έδειξε ανεπάρκεια. Και να σας πω πώς. Ήταν έτοιμος να φέρει. Και το είπε κιόλα, είναι καταγεγραμμένα αυτά, κύριε Θεματίκο. Είπε λοιπόν, εντάξει, το έφερε το θέμα η αντιπολίτευση, τίθεται σε ψηφοφορία. Το τι θα έβγαζε η ψηφοφορία, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, κύριε Θεματίκο. Δεν ξέρει πώς θα αντιδρά κανείς. Και ενώ το είπε, εκεί ήμασταν έτοιμοι να ψηφίσουμε, παρενέβη ο Δήμαρχος και είπε, μα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Δεν είναι θέμα να ψηφίσουμε. Δεν είναι, λέει, στην ημερήσια διάταξη έτσι. Βρήκε και ένα τερτύπι κάτι. Ήταν ή δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη? Πώς δεν είναι, κύριε Θεματίκο? Την πρόσκληση σας την έδειξα. Λέει, την Τρίτη θα γίνει με τη μορφή του κατεπήγοντος η συνεδρίαση του σώματος, ώρα 9, για τα διαχείριση των απορριμμάτων και λήψη απόφασης σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική διαχείριση των απορριμμάτων. Η ίδια πρόσκληση το λέει. Και δεν υπάρχει περίπτωση, ειλικρινά, δεν υπάρχει περίπτωση να συγκληθεί το σώμα σε μια ειδική συνεδρίαση και από τη ειδική συνεδρίαση αυτή να μην υπάρχει απόφαση. Το μόνο που μας είπαν, ξέρετε τι είναι, καταγράφηκαν αυτά που είπατε. Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συνεδριάζει, παίρνει, μπορεί να πάρει απόφαση. Και εμείς καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση. Και σας λέω ότι γι' αυτό στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και έτσι αντέδρασα λίγο έντονα προς τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαβασιλείου, λέγοντας, μα είναι δυνατόν να λες τώρα ψηφίζουμε και να λέει παρεμβαίνει ο Δήμαρχος και να λέει δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε και να διακόψει τη συνεδρίαση? Είναι δυνατόν? Ήταν άψογη η διαδικασία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την συμπεριφορά τους τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να μην μπαίνουν σε αυτήν την σκέψη, όπως τον κύριο Μιλίδη και άλλους, ότι ο πρόεδρος δεν διαχειρίζεται με δημοκρατικότητα το Δημοτικό Συμβούλιο. Για όνομα του Θεού, δεν υπήρχε θέμα ψήφισης, ούτε καν το ζητήσανε οι ίδιοι, και μάλιστα μέλος της αντιπολίτευσης, και μάλιστα δεν θέλω να αναφέρω το όνομα του συγκεκριμένου μέλους που ήταν από την παράταξη του κυρίου Μιλίδη,
το ανέφερε. Κάναμε λάθος, δεν το αναφέραμε να υπάρχει και ψήφιση. Το ανέφερε. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Παπαβασιλείου δεν αναφέρθηκε στην καταγγελία Φωτιάδη για διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου και αποχώρηση Δημοτικών Συμβούλων της Συμπολίτευσης. Εμείς λοιπόν περιμέναμε το αυτονόητο. Να μπει η πρόταση της αντιπολίτευσης και η πρόταση της συμπολίτευσης σε διαδικασία ψηφοφορίας. Εκεί έγινε επί της ουσίας, δεν θέλω να δώσω χαρακτηρισμό, θα πω τι συνέβη. Σηκώθηκε ο Αγγελίδης, είπε όχι δεν θα ψηφίσει το σώμα, άρχισε να λέει κάποιες κουβέντες οι οποίες δεν λέγονται με την έννοια δεν δεσμεύομαι από κανέναν για το τι θα ψηφίζω. Βεβαίως και δεσμεύεται και παραδεσμεύεται ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος υλοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δικά του κεφαλιού του. Αυτό είναι το πρώτο που μαθαίνει κανείς όταν πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, σηκώθηκε, κάποιοι τον ακολουθήσανε. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι γνωστοί αυτοί οι οποίοι τον. Σηκώθηκε για να αποχωρήσει. Για να αποχωρήσει, να δημιουργήσει. Και τον ακολούθησαν ποιος. Κάποιοι από τους αντιδημάρχους, κάποιοι σύμβουλοι. Ο πρόεδρος έμεινε άναυδος και δεν. Ποιοι αντιδήμαρχοι τον ακολούθησαν. Θα σας πω τώρα. Δεν το ρωτάω τυχαία. Ο κύριος Γκότης, εν πάση περιπτώσει που θυμάμαι, και εξ αριστερών του τώρα. Ο κύριος Αγγελίδης δεν μπορούσε να αποχωρήσει. Ήταν διακοπή βία της συνεδρίασης. Βία διακοπή. Ο πρόεδρος αμήχανος στην αρχή προσπάθησε με κάποια προσχήματα να πει ότι δεν χρειάζεται, ρε παιδιά. Ακούστηκαν οι απόψεις της αντιπολίτευσης. Εμείς του είπαμε ότι εμείς. Επειδή κατηγορήθηκε η αντιπολίτευση ότι δεν έχει προτάσεις, λέει όχι σε όλα κτλ. Ένα γνωστό πλαίσιο στο οποίο καταφεύγει η Δημοτική Αρχή όταν είναι πιεσμένη. Και τότε έγινε το εξής. Σηκώθηκε εκεί ο πρόεδρος να διακόψει τη συνεδρία. Τέλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ερωτώμενος, έδωσε απάντηση και στο Δημοτικό Σύμβουλο Ηλία Αναστασιάδη, που σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι η ψηφοφορία για κάθε θέμα θεωρείται δεδομένη. Καθώς αυτό επιτάσσει η δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν ως φιλόλογος ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας να λέει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Διότι είναι και φιλόλογος. Θα δικαιολογούσα κάποιον γιατρό, δικηγόρο, οποιονδήποτε άλλον. Ας είναι παρόν, εδώ είναι ο κύριος Ηλίας. Εγώ τα λέω και μπρος και πίσω, κύριε Ηλία Αναστασιάδη. Εντάξει. Απαιτώ ειλικρινά από όλους να διαβάζουν τι ακριβώς γράφει η ημερήσια. Τώρα, θα μείνουμε στο θέμα, θα πάμε στην ουσία του θέματος, όχι τόσο στη συνεδρίαση, όσο στο θέμα της που αφορούσε στην αύξηση των τιμών για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ερών, ο κύριος Παντελής Χράμπας, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σχετικά. Κύριε Χράμπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δωματίκο, καλησπέρα κύριε τηλεθεατές. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν ήσασταν παρόν. Όχι, απουσίαζα. Εγώ πήγα να πληρωτήσω, αλλά δεν έχει σημασία. Οι απόψεις μας ήταν ίδιες, ταυτίζονται, οπότε δεν υπήρχε. Υπάρχει ένα σημείο που έχει ένα σημείο τριβής μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης που έχει να κάνει με το αν έπρεπε να ληφθεί απόφαση ή όχι. Η θέση φυσικά της παράταξής σας ήταν ότι όλα λειτουργήσαν κανονικά, προτάσεις δεν τέθηκαν για ψηφοφορία, έγινε ενημέρωση. Αυτό όμως που έχει περισσότερο ουσία σχετικά με το θέμα των τιμών τουλάχιστον, πέρα από τα διαδικαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι αυτά που αποφασίστηκαν χθες στο Φότσα. Δηλαδή μια σχετική μείωση των τιμών και όχι σε ενιαία κλίμακα σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επειδή το παρακολουθείτε το θέμα και έχετε ρόλο στη συγκεκριμένη διαδικασία, θεωρείτε ότι η εξέλιξη ήταν θετική? Ακριβώς. Θεωρώ ότι ήταν θετική η εξέλιξη, αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Από τη στιγμή που η αντιπολίτευση ζητάει να συνεδριάσουμε για να τεθούν οι απόψεις τους, ναι, αυτό κάναμε σεβόμενοι πάντα τους Δημοτικούς Συμβούλους Αντιπολίτευσης και τις απόψεις τους, θα τις λαμβάναμε υπόψη και θα τις θέταμε κιόλας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φότσα. Ναι. Όταν όμως λέμε να τεθούν απόψεις, λέμε να τεθούν απόψεις, δεν λέμε να ψηφίσουμε. Ναι, όταν αλλά στην πρόσκληση, κάτι, στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου όμως, κύριε Χράμπα, λέει συζήτηση και λήψη απόφασης. Το δεύτερο σκέλος δεν έγινε. Λέει συζήτηση για τη λήψη απόφασης στο Φότσα. Αυτό ακριβώς λέει. Δεν ξέρω αν την έχετε μπροστά σας. Αυτή τη στιγμή όχι. Α, για τη λήψη απόφασης. Για τη λήψη απόφασης στο Φότσα, συνεδρία του Φότσα. Αυτό ακριβώς λέει. Βέβαια. Δεν είχαμε καμιά αντίρρηση να λάβουμε απόφαση. Αν το ζητούσαν επιτέλους, θα πρέπει να μάθουν να το ζητάνε.
αλλά και να το ζητούσαν και να το ψηφίζαμε. Πάλι την πλειοψηφία την είχαμε, κύριε Θωματίου, και το γνωρίζετε πολύ καλά από το βίντεο που υπάρχει. Ας πούμε την πλειοψηφία την είχε η Δημοτική Αρχή. Ναι, αλλά η ουσία δεν είναι αυτή τώρα. Δεν είναι να λέμε για να λέμε τώρα αν ψηφίσουμε ή αν δεν ψηφίσουμε. Η ουσία είναι ότι. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Αν λέει ο πρόεδρος πάμε σε ψηφοφορία και παρεμβαίνει ο δήμαρχος και λέει δεν χρειάζεται και μετά δεν γίνεται ψηφοφορία, αυτό είναι ουσία. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Γιατί αυτό καθήκη ο κύριος Μιλίδης. Και εγώ δεν θα δεχόμουν να κάνω ψηφοφορία, γιατί δεν το ζήτησε η αντιπολίτευση εγγράφος. Το τι λένε προφορικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να λέμε 1002. Εγγράφος όμως δεν το ζήτησαν, δεν το απαιτήσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που υπέγραψαν για να συγκροτηθεί σε σώμα το Δημοτικό Συμβούλιο, καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτή ήταν η όλη ουσία και η δική μου αντίρρηση βασικά, και εγώ δεν ήθελα να πάω σε ψηφοφορία. Για ποιο λόγο να πάω σε ψηφοφορία? Δεν υπήρχε λόγος, ούτε ουσία. Η ουσία βέβαια είναι διαφορετική. Από τη στιγμή που νοιαζόμαστε όλοι για το περιβάλλον και ο ίδιος ο Φώτσα λέει ότι πλέον προγράμματα για αποκαταστάσεις με τα φροντίδα και νέα κύτταρα δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να κάνω εγώ το κουμάντο μου σαν φορέας που διαχειρίζουμε τα απορρίμματα στην Κεντρική Μακεδονία, να έχω ένα αποθηματικό έτσι ώστε όταν χρειαστεί να κλείσουμε ένα χιτά, να μπορούμε μόνοι μας να τον αποκαταστήσουμε. Να υπάρχουν τα χρήματα, τα δεδομένα για να μπορούμε να κάνουμε αποκαταστάσεις. Ναι, αλλά αν το κουμάντο του, αν ο νομός Ερών το κουμάντο του το έχει κάνει, δεν είναι άδικο? Δεν το έχει κάνει ο νομός Ερών το κουμάντο. Φυσικά και δεν το έχει κάνει. Θα το έχει κάνει ο νομός Ερών το κουμάντο όταν η μελέτη στην ΕΣΑΣ που είχε κάνει τότε ο τεχνικός σύμβουλος και έλεγε ότι η τιμή της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να είναι 29 ευρώ τον τόνο, ναι. Την εφάρμοζε τότε η ΕΣΑΣ. Αλλά δεν εφάρμοζε και την έκανε 20 ευρώ. Καταλάβατε, δεν δημιούργησε αποθεματικό ούτε τότε. Γιατί για τους λόγους που είχε τότε, ας πούμε η ΕΣΑΣ, η δήμαρχη του Νομού Σερών και ο αντιπεριφερειάρχης. Δεν θέλανε να βάλουν υψηλά τέλη. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν προγράμματα για αποκαταστάσεις και οφείλει ο Φώτσα να δημιουργήσει αυτό το αποθηματικό. Αν δεν το δημιουργήσει, θα τρέξει σε δικαστήριο ο πρόεδρος, όπως τρέχει βέβαια για άλλα θέματα. Αυτή ήταν η όλη ουσία. Mm-hmm. Τώρα, το ξεκίνημα ήταν επιτυχία για μας, γιατί από την αρχή διαφωνήσαμε με τον Φώτσα όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική. Και η επιτυχία ήταν επειδή ξεκίνησε από πολύ χαμηλά για το 2017 και σε βάθος τετραετίας θα βρεθούν τα απαιτούμενα ποσά από τη μείωση των απορριμμάτων και από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για να πληρωθούν αυτά που ζητάει ο φορέας, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε αυξήσεις. Αυτή ήταν η όλη η ουσία για μας, να μην επιβαρύνουμε το στερεό δημότη. Το κακό όμως είναι ότι πολλοί βγαίνουν άντρες δημόσια, άντρες και τα λένε δημόσια ότι ο Αγγελίδης θα κάνει πάλι αυξήσεις και δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα αν δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε κάποιες άλλες δαπάνες. Προσπαθούμε να μην αυξήσουμε καθόλου τα δημοτικά τέλη. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω να το πετύχουμε. Βέβαια, αυτό θα το γνωρίζουμε μετά το Σεπτέμβριο. Θα το γνωρίζουμε. Πώς θα δοθεί αυτό το 30% αρχικά και σε βάθος χρόνου? Δεν είναι 30% κύριο Θωματίκο. Μιλάμε πλέον για 75.000 ευρώ, ναι. Το 2017 εξτρά πρέπει να πληρώσουμε τον φορέα διαχείρισης. Αυτά τα 75.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Ναι, συγγνώμη, εγώ το υπολογίζω λίγο διαφορετικά. Από το 17-70 δεν πάμε στο 23. Στο 23. Ναι. Αυτή η διαφορά αφορά για το στόνος των σκουπιδιών που παράγει, ναι, ο Δήμος Σερών, ναι, σε 75.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που αφορά. Ωραία, ναι. Αν υπολογίζετε ότι έχουμε ανίσπρακτα 2 εκατομμύρια ευρώ, ναι, η καθαριότητα από τα δημοτικά τέλη μέσω της ΔΕΗ, νομίζω ότι αυτά τα 75.000 δεν είναι ένα σημαντικό νούμερο το οποίο πρέπει να συζητάμε σήμερα. Γι' αυτό σας λέω, θα δούμε την εισπραξιμότητά μας, γιατί η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι όποιος πληρώνει το λογαριασμό του εγκαίρως θα έχει 15% έκπτωση. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο οι δημότες μας να γίνουν πιο συνεπείς και να εισπράττουμε και εμείς μέσα από την ΔΕΗ το δημοτικό τέλος, αυτό που αναλογεί στο Δήμος Σερών. Οπότε εκτιμούμε ότι μάλλον δεν θα προβούμε σε αυξήσεις το 2017. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Θα πρέπει να το πούμε μετά το Σεπτέμβρη, να δεν έχουμε την εικόνα με τα οικονομικά μας πιο σαφή εικόνα στο τρίτο τρίμηνο. Κλιμάκωση, για να μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Η κλιμάκωση οδηγεί σε 30 ευρώ, αν δεν απατώμε, για το 2020. Το 2020, ναι, θα είναι αυτή η τιμή. Ναι, αλλά μέχρι το 2020 θα έχουμε την εφαρμογή του νέου περιφερειακού σχεδίου που ταυτίζεται με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, που λέει τι. Μείωση των απορριμμάτων, ξεχωριστή συλλογή ανά ρεύμα. Εκεί αν μειώσουμε τα απορρίμματά μας κατά 10% θα βγούμε κερδισμένοι γύρω στις 600.000 ευρώ. Η μονάδα πότε θα έχει ολοκληρωθεί, κύριε Χράπα? Λογικά μέχρι το 2020 θα έχει γίνει. Άσχετα με τη μονάδα. Η μονάδα θα γίνει το 20. Ναι, ωραία. Η μονάδα θα γίνει το 20. Η εφαρμογή του περιφερειακού σχεδίου που λέει χωριστή συλλογή,
χωριστή συλλογή στο σπίτι, δηλαδή να ξεχωρίζουμε τα απορρίμματά μας, να έχουμε τα 4 ρεύματα, αυτά θα εφαρμοστούν μέχρι τότε. Οπότε θα μειωθούν ακόμη περισσότερο τα απορρίμματα που πάμε για ταφή στο χιτά του Παλαιοκάστρου. Και θα έχουμε και από εκεί μια εξοικονόμηση ενέργειας. Μέχρι το 20 θα έχουμε την εφαρμογή της αντικατάστασης των κοινών λαμπτήρων, των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED. Θα εξοικονομήσουμε και από εκεί ένα ποσό, γιατί πληρώνουμε στη ΔΕΗ, μην ξεχνάτε, κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Ναι. Για κατανάλωση ρεύματος. Οπότε από αυτά τα δύο και μόνο θα καλύψουμε αυτή την αύξηση που μας ζητάει ο Φόρτς από το 2020. Μάλιστα. Το πρόβλημά μας όμως δεν είναι το 20. Εγώ το πρόβλημα το εστιάζω στο 17, μεθαύριο. Γι' αυτό σας λέω το Σεπτέμβριο να δούμε τα οικονομικά μας, τις πράξεις μας και να αποφασίσουμε εκεί αν πρέπει να κάνουμε ή όχι κάποια μικρή αύξηση. Μάλιστα. Να το δούμε λοιπόν αυτό. Κύριε Χράπα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο αρκετές φορές. Στη διάθεση σας, κύριε Δηματίκο, όποτε χρειαστείτε, για το συγκεκριμένο να ενημερώσω τους δημότες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Δεν θα αλλάξουμε ακριβώς θέμα, θα μείνουμε στην αύξηση, στην ανιούσα που θα πάρουν δηλαδή τα τέλη διαχείρισης απορριμμάτων στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προκύπτει από την ενιαία τιμολογιακή πολιτική που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΦΟΤΣΑ, Μιχάλης Γεράνης, η αύξηση αυτή που θα οδηγήσει σε ενιαίο τέλος για όλους τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, της τάξης των 30 ευρώ τον τόνο το 2020, είναι μια αναγκαιότητα που προκύπτει από τη σχετική μελέτη του φορέα, καθώς πλέον δεν υπάρχουν επιδοτήσεις για αποκαταστάσεις χυτά σε όλη τη χώρα και θα πρέπει να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Μπορεί οι μισθοί και οι συντάξεις των πολιτών να μειώνονται, ωστόσο ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε αυξήσεις στην τιμή των σκουπιδιών προκειμένου να καλύψει με επάρκεια τα λειτουργικά του έξοδα, αλλά και για να προχωρήσει σε αποκατάσταση χυτά καθώς και σε άλλα απαραίτητα έργα στους ενεργούς χυτά Κεντρικής Μακεδονίας. Πολλές ήταν οι αντίθετες φωνές που ακούστηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης του ΦΟΣΔΑ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα οι τιμές να μειωθούν και να μην ισχύουν οι ίδιες τουλάχιστον στην αρχή για όλους τους νομούς. Από την πλευρά του σήμερα, ο Δήμαρχος Ερών Πέτρος Αγγελίδης ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τους συναδέλφους του Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας για την αύξηση της τιμής στα απορρίμματα, χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει αν ο Δήμος Ερών απορροφήσει τις αυξήσεις ή θα επιβάλλει νέες τιμές στα τιμολόγια των πολιτών. Να σημειώσουμε ότι την αύξηση θα απορροφήσει ο Δήμος Εμμανούλη Παπά, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Νότας. Υπήρξε θετική εξέλιξη σύμφωνα με την τελική απόφαση. Η προσπάθεια που κάναμε όλοι οι δήμαρχοι για να κατέβει προς τα κάτω η τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΣΔΑ έφερε καρπούς. Υπήρξε πολιτική οριμότητα από πλευράς δημάρχων χωρίς λαϊκισμούς και αντιπολιτευτικές κορώνες. Οι περισσότεροι αιρετοί έχουν κατανοήσει ότι σε ορισμένα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες και αντιπολιτευτική διάθεση. Και προπαντός σε θέματα όπως είναι τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια τα οποία έχουν σχέση με την υγεία των πολιτών, με την προστασία του περιβάλλοντος και με την τσέπη των πολιτών. Διότι έρχονται πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν πάρουμε εγκαίρως αποφάσεις. Προκειμένου να αγγίξουμε την τιμή των 30 ευρώ το 2020, εξήγησε σήμερα την διαδικασία των αυξήσεων ο Δήμαρχος που θα επιβληθούν σε βάθος τετραετίας. Τι λέει η απόφαση? Το 2017, και αναφέρομαι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, το 2017 23 ευρώ ανά τόνο. Το 2018 27 ευρώ ανά τόνο και το 2020 30 ευρώ ανατόνο. Ως Δήμος Ερών, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λειτουργικό κόστος για τη διαχείριση απορριμμάτων. Αυτή τη στιγμή έχει ένα λειτουργικό κόστος. Ναι, για την αποκομή. Ναι. Ωραία. Με το νέο, ποιο είναι αυτή τη στιγμή αυτό το κόστος και πού θα πάει εφόσον υπαχθούμε στο νέο καθεστώς? Η ερώτηση ξεκάθαρα είναι πού θα πάει και αν θα πάει. Λοιπόν, αυτά θα τα ξέρουμε το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε εισήγηση και από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Έτσι και θα έχουμε ακριβή εικόνα για να σας πούμε τι ακριβώς θα γίνει το Σεπτέμβριο. Τώρα δεν μπορώ να σας πω.
Μάλιστα, ο Δήμαρχος επίμονα ανέφερε ότι η τιμή που αποφασίστηκε είναι ενιαία, κάτι που δεν συνάδει με την διαφορετική αφετηρία αλλά και τις διαφορετικές τιμές που θα πληρώνουν οι πρώην νομοί μέχρι το 2020, όπου θα είναι πράγματι ενιαία η τιμή. Με αυτήν την τιμολογιακή πολιτική, σίγουρα, αν χρειαστεί, δεν ξέρω, αυτό κάθε Δήμος θα το ξέρει κατά το Σεπτέμβριο, αν χρειαστούν κάποια αναπροσαρμογή των εντελών καθαριότητας, εννοείται θα είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι αν ήταν στα 32 ευρώ. Υποχρεούται ο ΦΟΣΔΑ βάσει του νόμου να έχει στα ταμεία του κάποια χρήματα μέχρι το 2020 για αποκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη των ΧΙΤΑ. Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Αυτά τα χρήματα δεν δίνονται μέσω προγράμματος. Καταλάβατε, αυτά τα χρήματα πρέπει να τα μαζέψουν μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Λοιπόν, ελπίζουμε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τους πολίτες. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Χίλιες μπάλες με τριφύλλη και υλικές ζημιές στο κτίριο αποθήκης είναι ο απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε από άγνωστη αιτία στο κάτω Μητρούσι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως 4 οχήματα της πυροσβεστικής και 10 άντρες με 2 υδροφόρες του Δήμου Σερών. Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κάτω Μητρούσι σε αποθήκη με μπάλες από τριφύλλη. Η πυροσβεστική υπηρεσία Σερών με επικεφαλής τον διοικητή της Σωτήρη Δημητράκη και 4 οχήματα με 10 άνδρες έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Χίλιες μπάλες τριφύλλη και υλικές ζημιές στο κτίριο της αποθήκης ήταν ο απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Μετά τις 5 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη με άχυρα στο Καπετάν Μητρούσι. Άμεση ήταν η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών, καθώς επίσης και των υπαλλήλων του Δήμου με βιτιοφόρα. 5 και 25 περίπου ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για φωτιά σε αποθήκη με τριφύλλια στο κάτω Μητρούσι. Αμέσως ξεκινήσαμε με 4 οχήματα και 10 άνδρες. Όταν φτάσαμε στον τόπο του συμβάντος, όπως βλέπετε κι εσείς, η φωτιά ήταν καθόλου το μήκος της αποδίκης. Τα χορτοδέματα μέσα τα οποία υπάρχουν είναι πάρα πολλά. Οι συγκεκριμένες φωτιές απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού και παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία. Όπως βλέπετε με το χωματουργικό, προσπαθούμε να τις απομακρύνουμε και παράλληλα κάνουμε και κατάσβεση. Στο έργο μας, όπως πάντα, συνδράμε και ο Δήμος Σερών με τις 2 υδροφόρες. Από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκε η πολιτική προστασία, άμεσα συνέδραμε λόγω του μεγάλου προβλήματος που υπήρχε εδώ πέρα στο χωριό. Πόσες μπάλες ξέρουμε, σας έχουμε πει? Περί τις 1000 μπάλες περίπου αναφέρει ο ιδιοκτήτης. Όσον αφορά τα αίτια, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας μας. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς και έγινε αυτή η μεγάλη κινητοποίηση, γιατί οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η φωτιά μεταδίδεται και στο σπίτι. Ξαναδείτε, προσπαθούμε με τα μέσα τα οποία έχουμε και τις ποσότητες νερού να ανταποκριθούμε αναλόγως. Κοιτάξτε, τραβάμε πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα έχουμε ρίξει πάνω από 11-12 τόνα. Λοιπόν, όπως είναι λογικό, έχει πέσει η πίεση. Έτσι. Και προσπαθούμε, έχουμε κλείσει κάποιες βάνες, ανοίγουμε κάποιες άλλες για να ανταποκριθούμε. Και από τα ομορφωγεία παίρνουμε, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
στο έργο της κατάσβεσης και η πολιτική προστασία του δημουσερών με δύο βιτιοφόρα οχήματα. Μας χαλέσανε εδώ πέρα και εμάς να συμβάλλουμε εδώ στην κατάσβεση της φωτιάς. Πόσο όχημα έχετε? Δύο βιτία του Δήμου είμαστε, δύο συνάδελφοι. Χρειάστηκε τελικά? Χρειάστηκε, ναι, βοηθάμε και εμείς εδώ επί το έργο. Πάντως καταστροφή τώρα, καταστράφηκε ο άνθρωπος με τις μπάλες τα τρεχίλια που είχε, έτσι. Και σίγουρα είναι. Α, από πού κινείστε πάλι εσείς τώρα? Από τα διπλανά χωριά, από όπου μπορούμε. Γιατί εδώ είναι κλειστή? Δεν έχει καθόλου, από ό,τι με πληροφορούν και τα παιδιά εδώ πέρα της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει αρκετό νερό. Δηλαδή. Και πάμε όπου βρούμε τώρα, γιατί... Μόλις αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι του χωριού τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς από την αποθήκη, έσφευσαν στο σημείο να βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια με όποιο τρόπο μπορούσαν. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης φωτιάς υπήρχε και ιδιωτικό μηχάνημα που έβγαζε τις μπάλες έξω από την αποθήκη. Ανησυχήσαμε, είδαμε τον καπνό. Εντάξει, ο άνθρωπος καταστράφηκε εντελώς τώρα. Τι να. Μέσα τι σας είπαν, τι έχει τώρα, έχει τριφύλια. Έχει τριφύλια, ναι. Μεγάλη ζημιά. Έγινε μεγάλη ζημιά. Κουράγιο, ναι. Τι να κάνει άλλο. Πουλάς το σπίτι να μην... Το σπίτι, ναι, να το προλάβουν το σπίτι να μην πάει. Γιατί ο άνθρωπος καταστράφηκε τώρα. Από αυτό περίμενε να ζήσει. Επιστρέφουμε τώρα στο πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, του δελτίου μας, που δεν είναι άλλο από την αύξηση στη τιμή των απορριμμάτων. Καλησπέριζω αμέσως στο στούντιο 2 του σταθμού τον κύριο Ανδρέα Δαϊρετζή, τον δήμαρχο της Νέας Ρίχνης. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Θωματικό. Υπάρχει θέμα με την αύξηση της τιμής των απορριμμάτων και είστε από αυτούς που έχετε αντιταχθεί, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε. Συνολικά στο σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εν προκειμένου, ήταν και αρνητική η τοποθέτησή σας και η ψήφος σας. Χθες, στην ίδια θέση που κάθεστε, ήταν ο κύριος Μουρατίδης από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος χαιρέτησε την οριμότητα της πλειοψηφίας στη συνεδρίαση την χθεσινή, που ουσιαστικά ψήφισαν αυτή την μικρότερη από την προηγούμενη αύξηση. Κοιτάξτε, κύριε Θεματίκου, όπως πολύ σωστά είπατε, διαχρονικά ασχολούμαι με το θέμα του ΧΙΤΑ, των απορριμμάτων στο νομό μας. Έχω μια άποψη, την παλεύω και τελικά μέχρι σήμερα, από ό,τι βλέπω, τότε που ξεκίνησε αυτή η δουλειά, από το 1994 ακόμη που ήμουν τότε ρομαχιακός, μέχρι σήμερα εγώ έχω μια σταθερή θέση. Πάρα πολλοί εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Και βλέπω σήμερα αυτό που έλεγα, δηλαδή, πριν από τρία χρόνια, από τέσσερα χρόνια, ότι η τιμή της διαχείρισης των απορριμμάτων στον νομό θα πάει σε αστρονομικά ποσά. Ήδη φτάνουμε τώρα στα 32, δεν θα είναι 32, του χρόνου θα έχουμε και άλλη αύξηση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αποφασίσαμε για τώρα, για φέτος. Το 30, το 30 αναφέρεται, ναι, στο 2020. Ναι, τώρα το χρόνο δηλαδή. Θα δημιουργηθούν πάλι άλλες συνθήκες. Αυτού εκεί πέρα οι συνθήκες άλλαξαν, θα μας πούν και θα πάμε εγώ στα 40, στα 50. Γιατί τέτοια νούμερα μιλάμε. Αναφέρω κάποτε ότι αν γίνει το εργοστάσιο θα πάμε στα 150 ευρώ. Αν γίνει το εργοστάσιο. Ναι. Εάν γίνει το εργοστάσιο θα πάμε στα 150 ευρώ. Τώρα. Αν γίνει, βάζετε ερωτηματικό. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει το εργοστάσιο. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα? Αυτό το στυλ, αυτό το μοντέλο έχει ξεπεραστεί και στην Ευρώπη ακόμη. Δεν βλέπω να προχωράει. Σας ρωτώ γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο ελεκτικό συνέδριο, ναι, και σύμφωνα με το φορέα είναι στην τελική ευθεία. Ουσιαστικά η πληροφόρηση είναι. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί πάντω άλλο πουθενά τέτοιο εργοστάσιο. Τώρα αυτά που ακούγονται από διαφόρους δημάρχους εκεί πέρα που εμπλέκονται. Χαρακτηρίζεται ως πιλωτικό λοιπόν. Ορίστε. Άρα χαρακτηρίζεται ως πιλωτικό από τη στιγμή που δεν λειτουργεί άλλο. Δεν πιστεύω να γίνει αυτό το πράγμα και με αυτά τα οποία τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται σήμερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με αυτά τα οποία θα.
θα ακολουθήσουν. Ασφαλώς δεν θα μείνουμε έτσι κι εμείς τώρα εδώ πέρα, που είμαστε μια μειοψηφία εκεί πέρα που μειοψήφισε στην απόφαση για την αστρονομική αύξηση των τελών. Ο δόνης εκατάξει είναι. Δεν μπορούν, είπα και μέσα εγώ, οι κύριοι δήμαρχοι. Κοιτάξτε, κύριε Δωματίκο, υπάρχει ένα παιχνίδι των δημάρχων της Θεσσαλονίκης που θεωρούν ότι είναι αφεντικά, ότι είναι μεγάλοι δήμοι και αυτοί πρέπει να κυριαρχούν. Υπάρχει και όμως και ένας νόμος που λέει περιφερειακό σχεδιασμό. Λοιπόν, και μάλιστα με θράσος κάποιοι δήμαρχοι έλεγα τι φωνάς, τι λέει, εμείς πληρώνουμε τα σκουπικιά. Μα λέει ο δήμαρχος, ήταν και φίλοι μου, δήμαρχος Καλαμαριάς, ο Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος, δήμαρχος της Θέρμης, και λέει εμείς έχουμε το μελίτερο όγκο και εμείς, άμα τα πληρώνετε, λέω, κάντε ξεχωριστό φόζα. Τι μας θέλετε εμάς εδώ πέρα. Λοιπόν, όπου τάρεσε και πέρασε λίγο τη γραφικότητά του, λέγεται τρελά του, ότι καταλάβαινε τι λέγαμε και μέσα. Μπορεί και να κοιμόταν, να πούμε. Εντάξει τώρα, αλλά είδα μια σύμπραξη εκεί πέρα των Νεοδημοκρατών και των Πασόκων. Όχι σύμπραξη μόνο στο θέμα αυτό. Υπάρχει μια σύμπραξη σήμερα στην αυτοδιοίκηση αυτών των δημάρχων Νεοδημοκρατών, Πασόκων και ΣΥΡΙΖΙΟΝ. Σας πληροφορώ, γιατί ότι έχουν βρει μαζί όλοι. Υπάρχει μια συναλλαγή όλων των δημάρχων αυτών. Θα ξεφύγω λίγο από το θέμα των απορριμμάτων και να πω ένα γεγονός. Ένα σημαντικό γεγονός, κάνω μια γενική παρατήρηση για το θέμα της κοινοφιλούς εργασίας που αφορά τους ανέργους του νομού μας. Οι άνθρωποι περιμένουν εδώ να πάνε ένα μεροκάμα του να πούν σε ένα πρόγραμμα. Σε πρώτη φάση είναι μόνο η συνδική. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόμμας. Τη στιγμή αυτή, 17 δήμοι μπήκαν αρχικά πιλωτικά δήθεν, γιατί υποθέσα από ότι η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου αυτή η αναπληρώτερη. Είπε από το Σεπτέμβριο όμως θα επεκταθεί. Να δούμε. Υπήρχαν και άλλοι 30 δήμοι. Ποιοι δήμοι είναι αυτοί όμως, να δούμε. Είναι ο Δήμος. Που δήμαρχος είναι ο Σίμος ο Δενιελίδης Πασόκ, Νεαπόλιος και... Δεν κακό αυτό, κύριε Δανέζη, και εσείς, είναι πολύ και εσείς γραμματέας του Πασόκ. Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Εγώ λέω για τη συναλλαγή που γίνεται. Λοιπόν, μπήκε ο κύριος Κυρίζογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος ΠΕΘ, Νέα Δημοκράτης. Ναι. Μπήκε ο Δήμος Πανοράματος και ξέρετε ποια είναι τα στοιχεία. Όταν ρώτησα με εκεί πέρα, με ποια κριτήρια. Το πανόραμα έχει περισσότερα. Ακριβώς, ναι. Ο δείκτης ανεργίας του πανόραμα είναι πολύ υψηλός. Δηλαδή, οι αγέλιοι άνθρωποι, η κυρία Υπουργός το λέει γι' αυτό. Η κυρία Υπουργός αυτή που τα βρήκε με τους Πασόκους και τους Δημοκράτες μαζί, τη λειτουργούν μαζί. Ο δε κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος ΣΚΕΔΕ, τα έχει βρει απόλυτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τα χρέη του Δήμου Αμαρουσίου ήταν πάνω από 150-200 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε ρύθμιση για 100 χρόνια. Για 100 χρόνια και δεν γράφει. Καμιά εφημερίδα, κανένα μέσο ενημέρωσης και τη στιγμή αυτή ξεπουλένται τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Και τώρα, ακόμη και τώρα, πάει να περάσει η κυβέρνηση στην κατάργηση του ΑΣΕΠ στους Δήμους και κάνει πλάτη. Τώρα έχετε και δεν μιλάει κανένα. Ξέφυγα από το θέμα αυτό. Πάρα πολλά θέματα. Γιατί, θέλω να γυρίσουμε στο θέμα των απορριμμάτων. Όταν λέω αυτά, για να κόψετε ενημερώνει, να μην ενημερώνεται στρεβλά, παραπλανάται από κάποιους δημάρχους. Ο νομός Ερών δηλαδή έχει χαμηλό δίκτυο εργασίας και μπήκε ο Δήμος του Πανοράματος. Για να καταλάβει τη συναλλαγή μεταξύ ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, Νεοδημοκρατών και Πασόκ. Άλλο τι λένε στα κανάλια. Ας ξυπνήσουν τα παιδάκια εδώ που πρέπει να βγάλουν μερουκάμα του να πούμε. 800 άτομα πήραν οι Δήμοι αυτοί. Σε δύο οκτάμινα. 800 άτομα. Ο Δήμος Ιωροκάστρου που μπήκε, αυτός μπήκε από σπόντα γιατί αυτοί υπολόγιζαν να κάνουν ένα χώρο συγκέντρωσης στην περιφέρεια του Δήμου Ιωροκάστρου, αυτά τα πότα είναι αυτά πράγματα. Και γι' αυτό του βάλαν μέσα εκεί πέρα να πάρετε 100 άτομα. Οι άλλοι όλοι οι Δήμοι που μπήκαν ήταν προϊόν συναλλαγής. Και αυτό του καταγγέλλω. Να επανέλθουμε. Και κάτι άλλο ξέρω εγώ, όταν ήταν ληξιπρόθεσμα πριν 3-4 χρόνια, όλοι οι Δήμοι που είχαν καθυστερημένα δάνεια, πληρωμένα φουλές. Και εγώ είχα κάποια δάνεια από την Πολύ Δημοτική Αρχή. Πήγα να τα βάλω μέσα και όταν έμαθα μετά ότι αυτά θα πληρωθούν από τους πόρους που θα μας κρατάνε καθημερινά, το πήρα πίσω. Στην Αθήνα, κάτω οι Δήμοι που κρατούσαν εκατομμύρια, 10, 20, 30, 40, 50 εκατομμύρια, τους κρατήσαν δύο δόσεις και τα υπόλοιπα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα χάρισε. Δεν πληρώνουν καθόλου τώρα εκατομμύρια. Εμείς τα πληρώσαμε όλα αυτά. Και οι Δήμοι των Σερών. Κύριε Δήμαρχε, να επιστρέψουμε στο θέμα των σκουπιδιών. Μιλάτε για αύξηση που θα φτάσει, είπατε, το 80%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θρασίτατε μας λένε τώρα. Ακούτε, είπαν ότι το 2020, για να καταλάβει οι άνθρωποι να πούν τι πρόχειρα λειτουργούν, θα πάνε στα 32 ευρώ θα πάει τίμα. Το 2020 δεν θα είναι αυτοί οι δήμαρχοι. Πώς αποφασίζουν αυτοί για το 2020 για τους δημάρχους που θα έρθουν. Εκτός να με θεωρούν τόσο σίγουρο. Φαντάζομαι αυτή είναι μια απόφαση που έβαλε ένα χρονοδιάγραμμα. Το τι θα γίνει μετά. Λέω, το 2020, εκτός να θεωρούν τόσο σίγουρο. Αυτό που λέτε πάντως είναι σημαντικό. Είναι δεσμευτικό για αυτούς που θα είναι δήμαρχοι τότε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι σκοπιμότητα εξυπηρετεί. Αυτό το πράγμα για το 2020 που οι εκλογές θα γίνουν το 19. Αυτοί αποφασίζουν και για το σκεπτικό του 19, ξέρετε γιατί το αφήνουν απ' έξω. Ποιο είναι το σκεπτικό τους? Ότι θα είναι η χρονιά προεκλογική να μην δυσαρεστήσουμε τον κόσμο. Το 19, σοβαροί δήμαρχοι. Το 19 δεν θα δώσουμε αυτή την προεκλογική χρονιά, να το πάμε το 20. Δηλαδή,
Ό,τι να είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, ξεφτύλα. Και βγαίνουν θρασίτατα εδώ πέρα τώρα, θρασίτατα, ναι. Επιχειρηματολογούν και λένε ότι ήταν μεγάλη υπόθεση. Λέει, γιατί πώς το είπες, τι είπε ο τέτοιος του Μουρατίδης του παιδί αυτό, τι είπε, ότι... Το παιδί αυτό είναι μέλος, τέλος πάντων, ο κύριος Μουρατίδης είπε συνεχάρη για την ωριμότητά τους την πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα έχουν τέτοιες θέσεις, τους ανέχονται οι σεραίοι πολίτες. Εγώ ντρέπομαι δηλαδή. Να δίνουμε αύξηση στη σημερινή εποχή 50, 70. Και ποιο δικαίωμα η κυρία αυτή, αναφέρομαι πάλι σε. Γιατί όλοι κάνουν και το υποκριτικά και τον ανεξάρτητο δίθεν, βγαίνουν στα κανάλια, βρίζουν, λέει, ανεβάζει τις συντάξεις, κόβει μισθούς, κόβει τέτοια. Εσύ ποιο δικαίωμα έχει 50% αύξηση, δηλαδή. Θρασίτατα. Νομιμοποιήσει μεθαύριο να βγει στο κανάλι, κύριε Τάδε Δήμαρχε, και να κάνει κριτική, δεν νομιμοποιήσει. Δεν έχει το ηθικό πλεονέκτημα. Και μάλιστα οι Δήμοι αυτοί που συνεννούν στην αυτή την αύξηση από κάτω τη Θεσσαλονίκη και λένε ότι είναι και πλούσιοι Δήμοι. Κύριε Δαϊτζή, ο κύριος Χράπας προηγουμένως μας είπε ότι πιθανόν με κάποιο τρόπο από το Σεπτέμβρη και μετά να απορροφηθεί η αύξηση από χρήματα που θα συγκεντρωθούν από άλλους πόρους του Δήμου και να μην επιβαρυνθούν οι δημότες. Λοιπόν, αυτοί είναι αγράμματοι άνθρωποι αυτοδιοικητικά. Τώρα, λοιπόν, όχι, αγράμματοι αυτοδιοικητικά. Κύριε Δαϊτζή, καταρχάς δεν είναι εδώ ο άνθρωπος τηλεφωνικά. Εγώ δεν αναφέρομαι στις γνώσεις του, στις άλλες γνώσεις που έχει. Αυτοδιοικητικά αγράμματοι και πολιτικά απαίδευτοι. Δεν μπορείς να λες. Η άλλη πόρια που θα κόψει λεφτά και θα μοιράζει λεφτά. Δεν είπε θα το κάνω. Είπε μπορεί, θα προσπαθήσω, θα δούμε. Ναι, τι θα προσπαθήσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Για να μην βάλεις αυξήσεις στους δημότες, πρέπει να κόψεις από άλλους κωδικούς. Άρα δεν θα κάνεις κάποια άλλα έργα. Θα ξερίσεις τη δυνατότητα από να κάνεις κάποια έργα στο Μητρού, στο Ευκουάνα, οπουδήποτε αλλού και τα λεφτά εκείνα να τα δώσεις στο Φώστερ για να ικανοποιήσω και πέρα. Κύριε Δαϊτζή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νόμος. Υπάρχει ένας κανονισμός που λέει διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο. Θέλει, δεν θέλει νέα ζύχνη. Ναι. Ανήκει στην περιφέρεια κεντρική Μακεδονίας. Μπορεί να αλλάξει αυτό και τώρα. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι τώρα. Κοιτάξτε, καταρχήν ο νόμος ο οποίος τώρα θα συζητηθεί κάτω μιλάει για νομό Θεσσαλονίκης. Δεν έχει τελειώσει. Μπορεί και μόνοι μας να διαχειριστούμε τα απορρίμματα. Αλλά και το τιμολόγιο και η τιμολογιακή πολιτική με το Φώστερ το σημερινό όπως το βλέπει ο Καλλικράτης μπορεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφωθεί ανά περιφερειακή ενότητα. Δεν το απαγορεύει αυτό. Αν απαιτούσαμε εμείς οι δήμαρχοι του νομού ότι εμείς το νομό Σερών θέλουμε να έχουμε δικό μας τιμολόγιο, η δουλειά τελείωνε. Μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς δεν μπορεί να γίνει, γιατί προβλέπεται μέσα από τον Καλλικράτη και ο Φώστερ δηλαδή διαμορφώνει τιμολόγιο δικό του, αναπεριφέρεια. Μπορεί να το διαμορφώσει. Διότι, τι είπα εγώ. Ότι τη στιγμή αυτή εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε το χιτά των Σερών με 10 άτομα. Και πολλά είναι, σας λέω. Θέλω 8 άτομα εκεί μέσα. Mm-hmm. Τι μισθοδοσία έχουν τα άτομα αυτά. Για αυτό που λέτε, για να φύγουν. Θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Για αυτό που λέτε, να φύγει ο νομός Σερών. Συμμάχους έχετε. Για παράδειγμα, η στάση του Δημάρχου Σερών ποια ήταν χθες, ποια είναι σε αυτό το θέμα. Στάση των 5 Δημάρχων. Ρωτάω για τον Δήμαρχο Σερών, γιατί είναι ο δεύτερος Δήμαρχος στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ξεκάθαρα, ήταν υπέρ της στάσης που τήρησε η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ και άλλοι Δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Υπέρ της αύξησης μέχρι. Δεδομένα τα χθεσινά, 80%. Είναι 80% του 32% που λέει, μάλιστα στο κανάλι σας εγώ, του είχα πει αυτό πριν 20-15 μέρες, ότι οι αύξησεις θα παραμείνουν, το πουλί θα, για τα μάτια του κόσμου θα μειώσουν 1-2% κάτω, αυτό ήταν, του είχα πει, γιατί γνωρίζω, μη βγάλει πείρα μου, τους γνωρίζω όλους. Και θα γίνει και έτσι έγινε. Δίχως ντροπή δηλαδή, δίχως σε σημερινή εποχή, δήμαρχοι που λένε ότι είναι κοντά στο πρόβλημα του λαού, βλέπουν καθημερινά αφού γράζεται τον κόσμο της γειτονιάς, πάνε άνεργοι και κλαίνουν για ένα κομμάτι ψωμί εκεί πέρα με ρουγάματο, δίνουν αυξήσεις θρασίτατα. Θρασίτατα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει να κυριαρχήσει από σήμερα μέχρι τις εκλογές. Το κυρίαρχο θέμα θα είναι η αστρονομική αύξηση αυτών της τιμής διαχείρισης ανατόνων των απορριμμάτων των νομοσυρών μέχρι τις επόμενες. Αυτό πρέπει να είναι το όπλο. Που λέτε ότι υποχρεωτικά θα μετακυληθεί στους δημότες. Αυτό πρέπει να το πληρώσουν κάποιοι. Και θα πληρωθεί, σας λέω. Πρέπει να το πληρώσουν. Δεν πρέπει να περάσει έτσι. Η αύξηση αυτή, όχι υπερβολική, αυτή τέτοια αύξηση δεν υπέβολε ούτε καθεστώτα, δεν μπορεί να επιβάλλουν ούτε καθεστώτα δικτατορικά. Με τον τρόπο του, και μάλιστα επικαλούνται το δημοκρατικό τρόπο, λέει, και χαίρονται γιατί η πλειοψηφία. Τι σημαίνει δηλαδή. Εντάξει, κάθε φορά, ήταν κάθε φορά που. Και έκαναν τα προσπάθεια. 46 στους 50, δεν ήταν. Έκαναν επί μια μισή ώρα προσπάθεια, ναι, κάποιοι εκεί μέσα, να πάρουμε απόφαση ομόφωνη, λες, και έχουμε ολοκληρωτικό καθεστώ. Κάποιοι δήμαρχοι εκεί μέσα όλοι.
και ο δικό μα, ακούμε εδώ ο κύριο Αγγελίδη και άλλοι δήμαρχοι, να πάρθει ομόφωνη απόφαση. Τι διαφορά, παρόλα θα, αυτά, τι διαφορά θα είχε. Σου λέει ομόφωνη απόφαση, εντάξει, μπορεί να φοβούνται κάτι άλλο. Γιατί δεν θα μείνει αυτό το πράγμα τώρα. Τι θα κάνετε εσείς, κύριε. Και τους πληροφορώ, κύριε Αθωματίκο. Εσείς τι θα κάνετε, κύριε Δαρίτση, όταν λέτε δεν θα μείνει έτσι. Τώρα δεν μπορώ να σας πω σήμερα. Χθες συνεδριάσαμε, θα προβούμε σε διάφορες. Ναι, αλλά οφείλετε να έχετε ένα πλάνο στο μυαλό σας για το τι θα γίνει με τα σκουπίδια του Δήμου Νέας Ζύχνης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα σκουπίδια του Δήμου Νέας Ζύχνης θα ακολουθήσουν την πορεία που ακολουθούν σήμερα. Τώρα, εγώ λέω, αναφέρομαι στην απόφαση που πήραν. Ναι. Αυτή η απόφαση δεν θα μείνει έτσι. Θα προβούμε και θα κάνω σε ενέργειες άλλες. Όπως επίσης θέλω να προειδοποιήσω για την ΕΣΑΝΣ. Η ΕΣΑΝΣ, επειδή ξέρω εγώ, ήρθαν και οι ορκωτοί, κλειστική δουλειά, ξέρω εγώ. Η ΕΣΑΝΣ έχει πολύ ψωμί τους πληροφορά από τώρα και στο εξής. Γιατί? Για όλες τις διοικήσεις. Καλά, η ΕΣΑΝΣ λοιπόν, διαλύθηκε εδώ και δύο χρόνια. Και οι δήμαρχοι οι οποίοι συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια, αυτό το λέω έτσι δημόσια για πρώτη φορά σήμερα από εδώ, εκεί θα έχουμε συνέχεια και θα ασχοληθεί. Θεωρείτε ότι οι αποφάσεις του κ. Παπαγγελία σοβαρά και με στοιχεία να το ξέρουν αυτό. Δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα από εκεί τώρα. Κύριε Δαϊρετζή, λοιπόν, θεωρείτε ότι οι αποφάσεις του ήταν δεσμευτικές για αυτό που ακολούθησε. Γιατί τώρα καθαρές. Έχουμε φορέα. Δεν ήταν καθαρές. Οι εσάς αποφάσεις πρέπει δεν ήταν καθαρές. Δεν είναι καθαρές. Γι' αυτό και δεν μιλάνε καθόλου. Όταν του ζητούσα εγώ στοιχεία, με έλεγαν δημοσιεύουν τον ισολογισμό. Αυτό το παράμερι. Καμία απάντηση. Δεν έλεγε λέει στο διοικητικό συμβούλιο. Καθώς εγώ να πηγαίνω και στον νομιμοποιώ και σήμερα για την πορεία που θα ακολουθήσει αυτή η λειτουργία, η πράξη σου εκεί πέρα, είμαι και εγώ κατηγορούμενος. Γι' αυτό και δεν πήγαινα. Γιατί ξέρετε τι φτιάχναν. Βέβαια κάποιοι πηγαίναν και οι καθήκον του έβαζαν και μια υπογραφή. Κάποιοι άλλοι πονηροί. Τους καθοδηγούσαν. Είπατε ισολογισμό, ισολογισμό και το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στον ισολογισμό του φορέα διαχείριση θερών. Δεν έχω να κάνω, κοιτάξτε, εντάξει, έχω να κάνω δύο χρόνια τέτοιο ισολογισμό. Τώρα για να γίνει και πέρα, εγώ το ασχολήθηκα, για να γίνει έρευνα, να γίνει έλεγχο σε απορροκουτούς λογιστάς του ΦΟΔΑ, πρέπει να βασίσει το διοικητικό συμβούλιο. Έχει... Πράγμα το οποίο δεν το κάνει. Έχει ο ΦΟΔΣΑ, κύριε Δαϊρετζή, έχει 230 μόλιμους και 170 συμβασιούχους. 407 άτομα προσωπικό έχει. Ναι. Αυτό σε επανειλημμένες μου ερωτήσεις στον πρόεδρο, σε όλους οι μάρους εκεί πέρα, δεν απαντούσε κανείς. Ευτυχώς. Πού δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Δαϊρετζή? Εγώ θεωρώ πως οι μισοί από αυτούς δεν δουλεύουν. Δεν ξέρω πού δουλεύουν. 407 άτομα είναι ένα σεβαστό αριθμό για να λειτουργήσει μια πολυεθνική. Μα το νούμερο είναι όχι υπερβολικό. Μπορεί να λειτουργήσουν ολόκληρες βιομηχανίες. Τι κάνουν όταν για το κοιτά το δικό μου, εδώ δουλεύουν 30 άτομα τώρα. Δεν ήταν του κανόν, γιατί στείλαμε εδώ 30 άτομα. Ενώ ο κοιτά το σερό μπορεί να λειτουργήσει με 7-8 άτομα. Τι μισθοδοσία έχουν τα 8-10 άτομα, από 15.000 του χρόνου, 10 άτομα, 100-150 χιλιάρικα. Ρεύμα, ξέρω εγώ, 50 χιλιάρικα, 200, GCB, από εδώ, από εκεί, 300 χιλιάρικα. 300.000 ευρώ, λοιπόν, για το κοιτά το σερό. Και εμείς τώρα συμμετέχουμε ναι. Στη μισθοδοσία, δηλαδή μετακυλείται η μισθοδοσία, μέρος της μισθοδοσίας και στους πολίτες του νομού σερών των 400 ατόμων. Μέσα και σε αυτούς εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν αστυνομικά ποσά, μεγάλα ποσά. Μισθοδοτούμενοι, δεν ξέρω βέβαια τι κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, τι κάνει με το Διοικητικό Συμβούλιο εκεί πέρα. Υπάρχει όμως το εξής επιχείρημα από την άλλη πλευρά. Ακούσαμε το είπε ο κύριος Αγγελίδης πριν, το είπε ο κύριος Χράπας στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, το είπε και ο κύριος Γεράνης ότι πρέπει να γίνει η αποκατάσταση κάποιων χιτών. Αυτά είναι παραμύθια, κύριε Αθωματή, και εγώ τους είπα. Σήμερα όλοι οι Δήμοι, πάτε στο Δήμο το δικό μου για να μην αναφέρω σε όλους τους Δήμους. Λοιπόν. Ο Μουρατίδης είχε πει στην Ελένη Μωραϊκή. Εντάξει, βέβαια, εγώ έχω βιτίο σε ένα βαθμό το χρόνο τέσσερις πέντε φορές στους Δήμους τους κάδους, τους πληρώνουν καθαρίζουν. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν να πλύνουν τους κάδους από τη μέρα που τους αγόρασαν. Είναι γεμάτοι μύγες. Και γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα πλυντήριο που κάνει 50.000 ευρώ και δύο άτομα για να τους πλύνουν. Και προνοούν οι κύριοι αυτοί τόσο νοικοκυρέοι, ότι το 2020 που θα προκύψει μια ανάγκη να κάνουμε, να αποκαταστήσουμε μια χωματερή, να έχουμε τότε λεφτά. Είναι, καταλαβαίνετε, αυτός είναι ο λόγος. Για το 2020, μα το 2020 εδώ τα πράγματα, και τους λέω ότι δεν υπάρχει αύριο. Το αύριο είναι σαν το σήμερα. Δεν τι θα πει αύριο. Εδώ δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σήμερα. Άλλο το κύριε Δαριτζή, λοιπόν. Αν δεν μου μιλάει κανείς δεν μπορώ να ακούσω. Μ' ακούς. Ναι. Λοιπόν, ναι, κύριε Δαρίτση, δεν μπορούμε δηλαδή σήμερα να λειτουργήσουμε ναι. Την υπηρεσία καθαριότητας, να καθαρίσουμε τους κάδους, θα μαζεύουμε λεφτά, θα κάνουμε κάβα για το 2020 που αν προκύψει θέμα αποκατάστασης μιας κομματερής. Και τους λέω, γιατί στο Χιτά των Σερών μας φέρνουν τα σκουπίδια, τα απορρίμματα της δράμας, ναι. Που αν
είχε αντοχή 15 ετών, τώρα με τα σκοπία και τις δράμες, τα απορρίμματα της δράμας, η αντοχή αυτή θα πάει στα 10, θα αντέξει δηλαδή, δεν θα κουρεστεί 10 χρόνια. Και τα λεφτά που παίρνετε από τη δράμη 600.000 είναι του χρόνου. Πού τα πάτε, τι γίνονται τα λεφτά αυτά να πούμε. Δεν μιλάει κανένας. Τέτοια προχειρότητα, τέτοιου παπαζιλί και παραμύθι να πούμε πολλά, δυστυχώς όμως αυτή η μερίδα των 5 δημάρχων του νομού μας ταυτίστηκε πλήρως μαζί τους με τη διοίκηση εκεί πέρα. Βέβαια, ο κ. Αγγελίδης μπορεί να έχει την αγωνία του για να αποκαταστήσει του χιτά τα 2,5 εκατομμύρια του μετοχίου εκεί μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορεί να καταδικάζουμε όμως τον λαό σε αυτή τη μόνιμη αιμοδοσία. Ναι, δεν ήταν βέβαια μόνο οι 5 του νομού Σερών, ήταν οι 46 στους 50 συνολικά, επαναλαμβάνω. Δηλαδή ήταν σχεδόν ομόφωνα. Κοιτάξτε, δεν ήταν ομόφωνα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η τιμή ανατόνω σε πολλούς δήμους δεν ανέβηκε. Σε εμάς δεν ανέβηκε. Ναι, στη Χαλκιδική, ας πούμε, έπεσε. Ναι. Ήταν 33, πήγε 30. Κοιτάξτε, ναι, εμείς δεν έχουμε σχέση. Όχι, και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε σχέση. Αυτοί τώρα έχουν τεράστιες πόρες, κύριε Θωματικό, τώρα. Το είπαμε εκεί πέρα. Εγώ, παράδειγμα, σε ένα χωριό με 300 κατοίκους έχω 50 κολόνες. Λοιπόν, αυτοί με 300 κατοίκους έχουν μια κολόνα ρεύμα εκεί μέσα. Γι' αυτό έχουν και τεράστια εκεί. Ο Δήμος των Συγκρούων, παράδειγμα, έχει 30 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια καταθέσεις. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα έχουμε τεράστιο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας. Αυτό θέλει συντήρηση. Με αυτή τη συντήρηση μπορεί να τους κάνουμε τεράστια έξοδα. Αυτά δεν τα αντιλαμβάνονται από κάτω, όλοι κοιτάζουν το συμφέρον τους. Είμαστε από πέδια δηλαδή, γι' αυτό έλεγα και παλιότερα να φύγουμε από την Κεντρική Μακεδονία. Γιατί θέλω να πω πολλά. Γιατί εδώ υπάρχουν οι κόμβοι στα χωριά, οι κόμβοι, για τους οποίους είναι η περιφέρεια, δεν έχει καμία λάμπα. Εκτός από τους κόμβους που είναι στην πόλη των Σερών δίπλα, δεν αντικαθίστανται λάμπες. Υπάρχει σκοτάδι, όλο το βράδυ περνάει από εκεί πέρα η κυκλοφορία νυχτερινή, τώρα και υπάρχει και πολλοί κόμβοι στον ομό λόγω του καλοκαιριού. Δεν μας αλλάζουν λάμπες έξω στους κόμβους. Εντάξει, είναι πολλά, πολλά τα θέματα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό, γιατί είμαστε και εκεί Μακεδονία, δεν μας προσέχουν καθόλου οι Χαλκιδικοί. Το καλοκαίρι έχει 1,5 εκατομμύριο Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτοί εισπράττουν εκεί πέρα, έχουν τα μαγαζιά, έχουν τα τετραγωνικά τους. Εμείς τι εισπράττουμε, τι δουλειά έχουμε με αυτούς εκεί πέρα. Μας έχουν πετάξει. Και αντί να αντιδράμε δηλαδή, να αντιδράμε σε αυτούς εκεί πέρα τους κυρίους, τους 5-10 δημάρχους Θεσσαλονίκη που μας βλέπουν και λειτουργούν απέναντι στα τράπικα, πάμε και συνεννούμε σε τέτοιες αποφάσεις. Κύριε Δαετζή, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα. Χρήματα από το Δημοτικό Κορβανά είναι αποφασισμένος να δώσει ο Δήμος Δράμας σε μια προσπάθεια να μην καταρρεύσει το νοσοκομείο της περιοχής. Τα κονδύλια που σε πρώτη φάση ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για το δεύτερο εξάμεινο του 2016 θα αποτελέσουν ένα κίνητρο για την προσέλκυση επικουρικών γιατρών, καθώς θα διατηθούν για την επιδότηση του ενοικίου τους. Η παραπάνω απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας στις 13 Ιουνίου και αφορά στην αποζημίωση επιδότηση ενοικίου ποσού 200 ευρώ εμηνιαίως για επικουρικούς γιατρούς, των οποίων η θέση έχει προκηρυχθεί. Το ποσό των 200 ευρώ το μήνα προτίθεται να παρέχει ο Δήμος Δράμας σε επικουρικούς γιατρούς ως επιδότηση ενοικίου καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Πρόκειται για απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να υποστηρίξει με αυτό το κίνητρο την κάλυψη προκηρυγμένων θέσεων επικουρικών γιατρών στο νοσοκομείο. Εμείς, με βάση και την νομοθεσία την ισχύουσα πλέον, μπήκαμε στη διαδικασία το Δημοτικό μας Συμβούλιο και πρότεινε και υπερψήφισε την πρόταση να επιδοτήσουμε το ενίκιο των επικουρικών γιατρών που θα έρθουν να κάνουν αιτήσεις συμβάσεις στο νοσοκομείο Δράμας. Γιατί παρά το γεγονός ότι έχουμε ζητήσει 10-12 θέσεις επικουρικούς, κάλυψη έχουμε μόνο για 4. Ναι. Οπότε στη λογική αυτή να δώσουμε κάποια κίνητρα εμείς στους γιατρούς να έρθουν στο νοσοκομείο μας και να δουλέψουν στο νοσοκομείο μας, πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία και πήραμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Λέτε, τουλάχιστον εμείς σας πληρώνουμε το ενίκιο. Επομένως, ο μισθός σας μένει καθαρός για να ζήσετε με αξιοπρέπεια. Ναι. Ότι υπήρξε μια συνολική αντίδραση από την ΚΕΔΕ για τις συγκεκριμένες διατάξεις. Ναι. Γιατί ενδεχόμενα δεν μπορούν να μετακυλίονται, δηλαδή η χρηματοδότηση των νοσοκομείων σε όποιο επίπεδο, να μετακυληθεί στους Δήμους. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Σωστό και αυτό. Δεν είναι. Ναι. Γιατί πρέπει πάση θυσία όλοι, και δεν το στηρίζει μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πόσοι άνθρωποι, ευεργέτες, δωρητές, όπως θέλετε πέστε τους, οι οποίοι συμβάλλουν με τον τρόπο τους, μεγάλες επιχειρήσεις, άνθρωποι που έχουν την οικονομική επιφάνεια και κάνουν δωρεές στο νοσοκομείο και εν πάση περιπτώσει
Και απλοί πολίτες με ό,τι πιο απλό μπορείτε να σκεφτείτε, που προσπαθούν να το βοηθήσουν και να το στηρίξουν. Και καλά κάνουν. Ο Δήμος Δράμας είναι ο πρώτος Δήμος στη Βόρεια Ελλάδα που λαμβάνει αυτή την απόφαση, στηριζόμενος στην Κία που είχαν υπογράψει το Φεβρουάριο του 2016 τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας και η οποία προβλέπει τη δυνατότητα επιχορήγησης από τους ΟΤΑ των δημόσιων δομών υγείας για την κάλυψη άμεσων αναγκών τους. Επιπλέον είχε προηγηθεί και η θετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Δράμας. Εσείς πού το βρήκατε το κοντήλι αυτό, που είναι κοντά χιλιάρικο τώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε 4 επικουρικούς, δεν ξέρω αν έχετε κι άλλους που υπηρετούν. Αυτό περιμένουμε. Με τη συγκεκριμένη απόφαση περιμένουμε να πληρωθούν οι θέσεις. Αυτό θα φανεί στην πορεία του χρόνου, αν αυτό σαν κίνητρο θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Πού το βρήκατε το κοντήλι? Το κοντήλι γίνεται η συγκεκριμένη αναμόρφωση, μπαίνει σε ένα συγκεκριμένο κωδικό το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα, ιεραρχούν τα πράγματα. Εγώ αυτό που υπόθηκε στο Συμβούλιο είναι ότι πάση θυσία εμείς θα βρούμε το συγκεκριμένο, δεν μιλάμε για τραγικά μεγάλο ποσό. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάνετε το λογαριασμό, εμείς βάλαμε ας πούμε για τη συγκεκριμένη χρονιά φέτος, βάλαμε ένα ποσό της τάξης των 10.000. Αυτό φυσικά και δεν θα είναι για τις κοινωνικές ανάγκες του Δήμου ή οτιδήποτε που αφορά το κοινωνικό προφίλ και τη βοήθεια, την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος σε αυτό το εννοείται. Εννοείται. Αλλά οτιδήποτε άλλο μπορεί να περισταλεί ή να περικοπεί και να δοθεί εκεί, φυσικά και θα γίνει. Και αυτό έγινε. Είμαι ο Σοφοκλής Φιλιππίδης. Η φάρμα μας βρίσκεται στο Γάζορ Σερών. Εδώ παράγουμε ντόπια ζώα με μεράκι και αγάπη και τα διαθέτουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Τσακίρης Νικόλαος, έχω χειροτροφική μονάδα στο Βαλτοτόπι Σερών. Τα ζώα μας μεγαλώνουν με ντόπιες ελληνικές τροφές. Μπορείτε να τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Στέλιος Τζαμπάζης. Είμαι από τη Μεσοκόμη, διατηρώ μια φάρμα ζώων εκεί, παράγουμε μοσχάρια, σε αυτή τη φάση τα διαθέτουμε όλα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ του Κάντζα. Είμαι η Μαρία Θασίτη, έχουμε τη φάρμα Θασίτη η οποία είναι στα θερμά Νιγρίτας, εκτρέφουμε τα μοσχάρια μόνοι μας με δικές μας τροφές, χωρίς ορμόνες, χωρίς αντιβιωτικά, τα οποία τα σφάζουμε και τα δίνουμε στον κύριο Κάντζα, ο οποίος προτιμάει πάντα μόνο την αγορά των Σερών. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μόνο φρέσκα ελληνικά ντόπια κρέατα και μάλιστα από την περιοχή των Σερών. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ένταση σημειώθηκε χθες Τετάρτη στην παραλία της Νέας Περάμου μετά την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Παγκαίου να προχωρήσει στην απομάκρυνση πακτωμένων ομπρελών από την παραλία. Οι αντιδήμαρχοι Παγκαίου κατέστησαν σαφές ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί και σε άλλα μέρη όπου παρατηρείται το φαινόμενο της μονιμοποίησης των ομπρελών. Αρχίζονται οι αντιδράσεις στο Λουόμενο στην παραλία της Νέας Περάμου, καθώς την Τετάρτη συνεργεία του Δήμου Παγκαίου, παρουσία των αντιδημάρχων Χρήστου Μοσμότη και Πάρη Γρηγοριάδη, καθώς και αστυνομικών οργάνων, άρχισαν να ξυλώνουν τις μόνιμες εγκαταστάσεις που εκτός από τις ομπρέλες περιελάμβαναν ξαπλώστρες, καθίσματα αλλά και τραπεζάκια. Πρωτά πρώτο βαθμό έχουν την υποχρέωση μας να μεριμνούν για την εξασφάλιση καθαρότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου. Και ως εκ τούτου οι υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να προβούν άμεσα στην απομάκρυνση των μόνιμων μεταλλικών βάσεων. Μας είπαν ότι έχουν εντολή από την εισαγγελέα να βγάλουν τις ομπρέλες. Για ποιο λόγο, τι τους ενοχλούν οι ομπρέλες, αυτό δεν το ξέρουμε. Διαμαρτυρόμαστε, αλλά δεν ακουγόμαστε δυστυχώς εμείς εδώ. Αυτή είναι τα αφεντικά. Ήρθαν εδώ με το φορτηγό τους να ξυλώνουν ομπρέλες πρωί-πρωί του Κουσμάκη. Λες και όλα τα άλλα είναι όλα τέλεια στην παραλία. Δέστε εδώ. Καθαριότητα τα πάντα. Και τους ενοχλούν οι ομπρέλες. Αυτό να δούνε, αυτό εδώ που δεν έρχονται να καθαρίσουν. Όλη την πλάση την καθαρίσαμε εμείς και τώρα θέλουν να μας πετάξουν τις ομπρέλες.
Αυτό 40 χρόνια είμαι κοπέλα μου εδώ. 40 χρόνια η Δράμα έκανε τους Περαμιώτες Πέραμους και οι Περαμιώτες φέρονται σαν εχθροί στους Δραμινούς. Εντάξει, δεχόμαστε ότι είναι παράνομο, ευχαρίστως, αλλά δεν έπρεπε να υπάρχουν κάποιες ταμπέλες εδώ που να λέει απογορεύεται, να στήσετε τις ομπρέλες, για να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει. Δεν είναι λογικό αυτό που σας λέμε, δεν είναι λογικό. Δηλαδή τώρα ξαφνικά στήσαν τις ομπρέλες, επαναπαύτηκε ο κόσμος και έρχονται τώρα και τα ξυλώνουν όλα. Εντάξει, παράνομο είναι, δεν είναι νόμιμο, αλλά ας βάζαν κάποιες ταμπέλες να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει. Από την πλευρά τους, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Παγκαίου κατέστησαν σαφές ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί και σε άλλα μέρη. Ο παρατηρείται το φαινόμενο της μονιμοποίησης των ομπρελών. Όπως γνωρίζετε, η διοίκηση το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να αλλάξει όλα τα κακώς κείμενα στην ευρύτερη περιοχή. Ενεργούμε προς το κοινό συμφέρον, προτάσσοντας το κοινό συμφέρον, ξυλώνοντας τις βάσεις των ομπρελών, για να μπορούν οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση προς τη θάλασσα και να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι και εδώ της ευρύτερης περιοχής είναι ενημερωμένοι. Είναι τρίτη φορά που παρεμβαίνει ο Δήμος. Παρόλα αυτά, όπως και εσείς διαπιστώσατε, υπάρχει αυθαιρεσία, η ασύστολη καταπάτηση των ακτών, με συνέπεια οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής να μην μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία. Ο Δήμος είναι παρόν, όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, και αν υπάρχει συνέχεια, και πάλι ο Δήμος θα είναι εδώ. Η διάταξη λέει ότι είναι πακτωμένες οι ομπρέλες. Πακτωμένες σημαίνει σταθερή βάση με παρουσία τσιμέντου. Αυτό είναι ψευδέστατο. Και η εντολή που είχαν να απομακρύνουν τις ομπρέλες χωρίς μηχανικά μέσα. Αυτό είναι μηχανικό μέσο. Αυτή είναι η ομπρέλα. Το λόγο γιατί χαλάμε την αισθητική του τοπίου. Η καταγγελία που έκανα στην εισαγγελέα Καβάλα έπιασε τόπο. Πραγματικά σήμερα ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια από τον Δήμο. Βοηθάει και η αστυνομία είναι παρόν. Και κυριολεκτικά απελευθερώνεται η παραλία από κάποιους ασυνείδητους οι οποίοι παράνομα την κατέλαβαν με διάφορους τρόπους. Με ομπρέλες οι οποίες τις είχαν τοποθετημένες με τσιμέντο, με τραπέζια, με καρέκλες κτλ. Καταφέραμε να απελευθερώσουμε την παραλία της Νέας Περάμου και να την δώσουμε ελεύθερη σε όλους τους κατοίκους και τους παραθεριστές της Νέας Περάμου. Αυτό που έπρεπε να κάνω και πιστεύω ότι βοήθησα ώστε να απελευθερωθεί η παραλία από κάποιους οι οποίοι ήθελαν να την ιδιωτικοποιηθούν και νόμιζαν ότι ήταν δικό τους οικόπεδο. Τώρα, ό,τι λένε όμως και είναι σωστό, αν ήταν παράνομος ο Δήμος θα δείξει. Αν ήμασταν παράνομοι εμείς, και αυτό θα δείξει. Τώρα, ποιοι έχουν δίκιο, ας τα βρούμε μεταξύ τους. Τόσα χρόνια που τα αφήνουν έτσι, αλλά το σχέδιο έκανε τώρα αυτό. Τόσα χρόνια που τα αφήνουν εδώ πέρα, δεν νομίζω να ενοχλεί κανένα τώρα. Δήμος είναι αυτός, ξέρω τι κάνει αυτή. Βρισκόμαστε στην παραλία της Νέας Περάμπου, στην οποία το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει ότι είχαν αναπτυχθεί πάρα πολλές ομπρέλες και εξαπλώστρες μόνιμα πακτωμένες. Η υποχρέωση του Δήμου είναι να μεριμνά για την καθαριότητα και την αισθητική των παραλιών στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσης του Δήμου, και αφού είχε ενημερωθεί προηγουμένως η εισαγγελία και ζητήθηκε και η συνδρομή του αστυνομικού τμήματος Νέας Περάμπου, προχωρήσαμε πλέον στην απομάκρυση όλων των ομπρελών και εξαπλωστρών και βλέπετε ότι αμέσως η παραλία ανάσανε. Βγήκε η παραλία στην επιφάνεια, έτσι όπως πρέπει να είναι όλες οι παραλίες της χώρας, ελεύθερα προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες και όχι να δημιουργούνται κάποια στεγανά, κάποιοι να νομίζουν ότι κάποια τμήματα της παραλίας είναι δικά τους και να τα εγκλωβίζουν, να τα χρησιμοποιούν μόνοι τους, βάζοντας μόνιμες ομπρέλες, ξαπλώστρες, τα οποία τη νύχτα τις κλειδώνουν. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και στις άλλες παραλίες του Δήμου Παγκαίου, ούτως ώστε όλες οι παραλίες να αποδοθούν σε όλους τους πολίτες. Κάτι και φυσιολογικό είναι να διαμαρτύρονται. Από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εφαρμόζουμε το νόμο. Οι κάτοικοι μπορούν το πρωί, ό,τι ώρα θέλουν, να κατέβουν στην παραλία, να φέρουν την ξαπλώστρα τους, να φέρουν την ομπρέλα τους, να την τοποθετήσουν, αλλά το βράδυ θα πρέπει να την αποσύρουν. Η νέα ομοσπονδιακή πορεία είναι η παράταξη που αναδείχθηκε πρώτη στις εκλογές της ΟΕΒΕΣ με δεύτερη τη ριζοσπαστική συσπήρωση. Οι επαγγελματίες των ΣΕΡΟΝ εξέλεξαν και τα μέλη που θα τους εκπροσωπήσουν και στη ΓΕΣΕΒΕ. Την Τετάρτη 13 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η τακτική εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση της ΟΕΒΕΣ, όπως άλλωστε είχε ανακοινωθεί.
Μετά το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό που έκανε απερχόμενη διοίκηση από τις 16 Οκτωβρίου του 2013 έως και στις 14 Ιουνίου του 2016, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των αντιπροσώπων των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Η ιερή στιγμή, όπως ξέρετε, σήμερα για τον συνδικαλισμό, η σημερινή, έχουμε εκτυπώσει όλο το διοικητικό έργο της Ομοσπονδίας μας την τριετία που μας πέρασε. Φαίνονται στο διοικητικό απολογισμό που σας έχει μοιραστεί, φαίνονται οι δράσεις, οι ενέργειες, οι παρεμβάσεις, οι ημερίδες, σεμινάρια, προγράμματα και ό,τι εν πάση περιπτώσει έχουμε κάνει. Έχουμε ήδη φύγει από τους χρόνους μας και επομένως φαντάζομαι ότι είναι περιττό αυτή τη στιγμή να διαβάσουμε όλο το διοικητικό απολογισμό. Εάν το ζητήσει το σώμα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω. Τόση ώρα που είμαστε εδώ έχει μοιραστεί και νομίζω ότι τον έχει και δει. Λοιπόν, ζητώ, κυρία Πρόεδρε, για την οικονομία του χρόνου και για να προχωρήσω, γιατί αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι το συνδικαλιστικό έργο των συναδέλφων. Να κάνουν τις ομιλίες και τοποθετήσεις τους. Να προτείνω σε εσάς το Προεδρείο να ζητήσετε την έγκριση του διοικητικού απολογισμού για να προχωρήσουμε. Εάν έστω και ένας από το σώμα δεν το θέλει, είμαι έτοιμος να διαβάσω τον διοικητικό απολογισμό. Νομίζω ότι εδώ ο Γενικός Γραμματέας έκανε ένα κούρεμα. Δεν τον έβαλε όλο. Γιατί οι δράσεις είναι πολύ περισσότερες. Εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Εγώ θα μείνω στο τι δεν μπόρεσε να κάνει η Ομοσπονδία στα τρία χρόνια. Δεν καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε, παρόλο που δώσαμε μεγάλη μάχη και ξοδέψαμε ατέλειτες ώρες στην Ηράκλεια, την ΕΒΕ Ηράκλειας. Φάγαμε πάνω από ένα χρόνο, πάνω από 10 συναντήσεις στην Ηράκλεια, να ενεργοποιήσουμε και την ΕΒΕ Ηράκλειας. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Δεν καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε και την ΕΒΕ και κίνηση. Είχαμε κάνει μια συνάντηση, είχα κάνει εγώ μια συνάντηση. Στο Άγκιστρο, με τους επαγγελματίες εκεί πέρα, και θέλαμε να ενεργοποιήσουμε την ΕΒΕ. Και αυτό δεν το καταφέραμε. Για κάποιο λόγο έκαναν και εκλογές λάθος στους ανθρωπόλεπτες. Δεν μας ρώτησαν, δεν ήταν καθόλου, πιθανόν να ενεργοποιήσουμε και το σωματείο ανθρωπών, αλλά δεν ρώτησαν. Και εδώ έχουμε μία ευθύνη μερική εμείς, όχι πολύ. Γιατί όποιος δεν ρωτάει την Ομοσπονδία, δεν συμβουλεύεται την Ομοσπονδία, θα κάνει και λάθος. Εδώ, μέχρι σήμερα, πριν από 2 ώρες, μαζί με τον κύριο Χαρνάκη, κάναμε ένα λάθος στην Ομοσπονδία, με τα ψηφοδέλτια. Και με την άρση συνεργασία που έχουμε, το καταφέραμε σήμερα να πάρει σωστά οι εκλογές. Δεν καταφέραμε, παρόλο που κάναμε μία συνάντηση και με τον πρακτορείο Προπό, να γίνει μέρος της Ομοσπονδίας. Δεν καταφέραμε να κάνουμε το σωματείο περιπτερούχο. Όπως ήταν προγραμματισμένο, ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας διοίκησης, ελεκτικής επιτροπής και εκλογή αντιπροσώπων στην ΓΕΣΕΒΕ. Οι κάλπες άνοιξαν σε 9 το βράδυ και έκλεισαν στις 11. Στις εκλογές έλαβαν μέρος 2 εκλογικοί συνδυασμοί. Η νέα ομοσπονδιακή πορεία με 16 υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και 5 υποψήφιους για την Ελεκτική Επιτροπή και 8 υποψήφιους για αντιπροσώπους στη ΓΕΣΕΒΕ. Και η ριζοσπαστική συσπήρωση ΕΒΕ με 3 υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 υποψήφιους για αντιπροσώπους στη ΓΕΣΕΒΕ. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας που διεξήχθη κανονικά, η Εφορευτική Επιτροπή άνοιξε την κάλπη που αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και της Ελεκτικής Επιτροπής. Κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν 77 ψηφοδέλτια, έγκυρα 76. Για τον πρώτο συνδυασμό, τα αποτελέσματα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεκτική Επιτροπή έχουν ως εξής. Νέα ομοσπονδιακή πορεία. Καταλαμβάνει 9 έδρες και εκλέγονται οι 9 πρώτοι. Κοτσαμπά Σωτήριος, Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος, Μαυρομιχάλης Χρήστος, Δαραβίγκας Ιωάννης, Μαδεμλής Νικόλαος, Βροντέλης Δημήτριος, Αρβανιτίδης Βασίλειος, Αραπτσίδης Σάβας, Μπάρμπας Απόστολος. Όσον αφορά τώρα τον άλλον τον συνδυασμό, τη ριζοσπαστική συσπήρωση ΕΒΕ καταλαμβάνει 2 έδρες. Εκλέχθηκαν οι κύριοι Φαρμάκης Παύλος και Τόλιος Μιχαήλ.
Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή άνοιξε την κάλπη που αφορά στην εκλογή αντιπροσώπων στη ΓΕΣΕΒΕ. Κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν 72 ψηφοδέλτια, όπου έγκυρα ήταν όλα. Η νέα ομοσπονδιακή πορεία κατέλαβε 4 έδρες και εκλέχθηκαν οι 4 πρώτοι. Οι κύριοι Κοτσαμπά Σωτήριος, Μαυρομιχάλης Χρήστος, Δαραβίγκας Ιωάννης και Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος. Από την πλευρά της τώρα, η ριζοσπαστική συσπήρωση ΕΒΕ δεν κατέλαβε καμία έδρα. Ένας ακόμη σταθμός. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα, ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Υγρήτας. Ένας σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Είδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός χώρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το χρυσό. Ένας ακόμη σταθμός από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Μηγρήτας. Ομόφωνη απόφαση υπάρχει και στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, προκειμένου να μείνουν κλειστά τα καταστήματα την προσεχή Κυριακή. Κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα την ερχόμενη Κυριακή στις Σέρες. Στις 17 Ιουλίου, πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα της χώρας να λειτουργούν. Η διοίκηση όμως του Εμπορικού Συλλόγου Σερών αποφάσισε ομόφωνα τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά. Μετά από ομόφωνη απόφαση χθες του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου, ομόφωνα αποφασίσαμε και μετά από απέτηση πολλών μελών μας, πολλών εμπόρων, τα καταστήματα μην λειτουργήσουν την Κυριακή στις 17 Ιούλη, αν και πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, αλλά όπως καταλαβαίνουμε και όπως έχουμε δει την ιστορία από πριν τρεις χρονιές και περισσότερο, τρεις χρονιές περίπου ισχύει αυτός ο νόμος, αν δεν έπαιρνε αυτά από το 2013, τρίτη χρονιά είναι φέτος. Είμαστε κλειστά και τις υπόλοιπες Κυριακές του Ιουλίου. Οι έμποροι πιστεύουν ότι αυτή την Κυριακή όλος ο κόσμος λείπει και δεν έχουμε δυστυχώς ξένο κόσμο αυτή την Κυριακή τη συγκεκριμένη στις Σέρες για να λειτουργήσουν τα καταστήματα. Και με γνώμονα την θέληση των περισσότερων εμπόρων, αποφασίσαμε ομόφωνα να μην λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή. Μάλιστα, ο Εμπορικός Σύλλογος Σερών έχει αποστείλει και τη σχετική απόφασή του στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, οι οποίες, όπως τονίζει ο κ. Μπαλίτης, αναμένεται να ακολουθήσουν την απόφαση. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει, έχουμε στείλει την απόφασή μας σε πάρα πολλές εταιρείες. Πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, που έχουν τις έδρες στην Αθήνα. Και ελληνικές και ξένες έχουν ζητήσει την απόφαση μας και την έχουμε αποστείλει με email. Οι οποίοι οι περισσότεροι λένε ότι θα είναι κλειστά, θα ακολουθήσουν το ωράριο της τοπικής αγοράς, γιατί πραγματικά έχουν διαπιστώσει από τις άλλες δύο χρονιές ότι αυτή η Κυριακή ήταν μια νεκρή Κυριακή. Και μια Κυριακή νεκρή, γιατί δεν θέλουμε να φορτώσουμε με περισσότερα έξοδα τους συναδέλφους, οι οποίοι, αν πούμε ανοιχτά, θα πρέπει να ανοίξουν. Για αυτόν τον λόγο, επειδή πάντα κατά 95-96% ακολουθούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου, για αυτόν τον λόγο πήραμε αυτή την απόφαση. Είναι η πρώτη φορά που τα καταστήματα που έχουν έδρα την Αθήνα ακολουθούν το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, και άλλες Κυριακές ακολούθησαν από τις 7 Κυριακές του έτους, τις προηγούμενες δύο χρονιές που είμαστε στη διοίκηση εμείς. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω είναι περισσότερα, γιατί έχουν δει τι έγινε πέρυσι και πρόπερσι, στην οποία, όπως είπαμε, μόνο έξοδα γράψαν τα καταστήματα με τα έξοδα λειτουργίας και τον προσωπικού. Και νομίζω ότι φέτος θα είναι πάρα πολλά αυτά που δεν θα ανοίξουν. Και αυτά που θα ανοίξουν είναι τα συνήθως καθιερωμένα που ανοίγουν συνέχεια, 10-12 μαγαζιά ανοίγουν. Αλλά σε μια αγορά που είναι κλειστή, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουν ούτε αυτά. Τέλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερών καλεί τους καταναλωτές να προβούν σε αγορές το ερχόμενο Σάββατο. Επομένως, θα καλέσουμε τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, 3 η ώρα που είναι ανοιχτά. Υπάρχουν ώρες απεριόριστες και στη συνέχεια τη Δευτέρα. Άρα την Κυριακή αυτή, λοιπόν, ακούμε τους εμπόρους, τη λέμε κλειστά. Yeah.
Έθριος αναμένεται ο καιρός για αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Από το μεσημέρι όμως θα αρχίσουν να αναπτύσσονται νεφώσεις στη δυτική και βόρεια χώρα, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Από το απόγευμα και έπειτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμωνθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 35 βαθμούς και πιο συγκεκριμένα στις Έρες από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 27 έως 33, στην Καβάλα από 27 έως 32, στη Δράμα από 28 έως 34, στην Ξάνθη από 26 έως 33, στην Κομωτινή από 27 έως 34, στην Αλεξανδρούπολη από 27 έως 33 και στην Ορεσιάδα από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στον ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καληνύχτα σε όλους.